Zombie Apocalypse. Πούστε παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Ιαπωνίας και μετά από δύο πολύ καλά αποτελέσματα, μιας και το προηγούμενο φέραμε πάλι βαθμούς αλλά και πιο πριν στη Ρωσία φέραμε και μια φοβερή νίκη, γυρνάμε σήμερα να συνεχίσουμε τις αναβαθμίσεις μας. Θα κάνω μια αναβάθμιση στην αεροδυναμική στο εργοστάσιο, την τελευταία level 1 αναβάθμιση που μπορούμε να κάνουμε. Θα ξοδέψουμε όλα αυτά τα λεφτά γιατί έχουν μείνει ακόμα αρκετούς αγώνες μέχρι το τέλος και θα προλάβουμε να μαζέψουμε τα λεφτά για να έχουμε για τον δεύτερο οδηγό να τον πληρώσουμε, αν θα συνεχίσουμε εννοείται με τον Σουάρτμαν. Αναμένουμε μια αναβάθμιση στην αεροδυναμική που πιθανόν αν πετύχει θα γίνει σε αυτό το επεισόδιο και μετά αναμένουμε από δύο αναβαθμίσεις στο σασί, μία αναβάθμιση στην αεροδυναμική και μία αναβάθμιση στον κινητήρα, τα οποία αν πετύχουν όλες, κάποιες θα πετύχουν σίγουρα, αν πετύχουν όλες θα είναι έτοιμες για το επόμενο επεισόδιο που θα είναι στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτά έχουμε να κάνουμε, βλέπετε εδώ στην οθόνη, πέτυχε η αναβάθμιση στην αεροδυναμική, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θα μαζέψουμε και κάποιους πόντους, μην τύχει και γίνει και κάποιο reset στο R&D στο τέλος της σεζόν. Θα βάλουμε ένα πιο παλιό κινητήρα, δεν μπορούμε να βάλουμε το παλιότερο που έχουμε γιατί πλέον έχει φθαρθεί τόσο πολύ και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στις ελεύθερες δοκιμές. Και νομίζω με αυτά θα είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να πάμε στις κατατακτήρες δοκιμές. Και ελπίζουμε ότι και σήμερα στην πίστα της Ιαπωνίας, που είναι μια πίστα που μου αρέσει πάρα πολύ αλλά συνήθως δεν είχε καλά αποτελέσματα, θα μπορέσουμε να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Κοιτάω και λίγο τα βόητα ταχυτήτων που έχουμε, αν κάνω αλλαγή θα πάρω ποινή 5 θέσεων, δεν θα κάνω αλλαγή σε αυτόν τον αγώνα, αλλά έχουμε αρκετά μεγάλη φθορά στο κυβότητα ταχυτήτων. Γι' αυτό δεν ξέρω σήμερα πώς θα πάει ο αγώνας, ελπίζω να μην έχουμε μεγάλη φθορά και έτσι να μην μας δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Βλέπετε για άλλη μια φορά το καινούριο μου κράνος που φοράω και πάμε κατευθείαν στις κατακτήρες δοκιμές όπου είμαστε στην τρίτη μας προσπάθεια και την τελευταία. Για την ώρα είμαι στην 21η θέση, περιμένουμε να τελειώσουν και όλα τα μποτάκια την προσπάθειά τους αλλά τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου καλά. Δεν έχει καθόλου αεροδυναμική το μονοθέσιό μας. Οι αναβαθμίσεις που κάναμε μέχρι τώρα στην αεροδυναμική δεν πιάνουν τόπο, βέβαια είναι και πάρα πολύ λίγες και για την ώρα δεν δείχνουν καθόλου καλά τα πράγματα στις κατατακτήρες δοκιμές. Είναι μια δύσκολη πίστα, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ, συνήθως δεν φέρνω καλά αποτελέσματα, βλέπετε ότι πλέον έχω πέσει στην τελευταία θέση και για την ώρα δεν βελτιώνω κιόλας το χρόνο μου. Είναι, όπως έχω πει, μια αρκετά δύσκολη πίστα, δεν έχουμε την αεροδυναμική, έχουμε μόνο τελική ταχύτητα που είναι, αυτό είναι αρκετά σημαντικό αν κερδίσουμε θέση στην εκκίνηση να κάνουμε άμυνα, αλλά μέσα στις τροφές ζοριζόμαστε πάρα πολύ, συν ότι στις ελεύθερες δοκιμές είχα και πάρα πολλά προβλήματα με τα κέρμπ, είμαι πλέον πολύ πιο προσεκτικός, δεν πατάω πάνω στα κέρμπ γιατί τα φοβάμαι, συνεχώς έβγαινα έξω στις ελεύθερες δοκιμές και χρειάστηκα αρκετή πρακτική σε αυτή την πίστα. Όπως βλέπετε πλησιάζουμε τώρα προς το τέλος του γύρου αυτού στις κατακτήρες δοκιμές. Από ό,τι φαίνεται δεν θα βελτιώσω το χρόνο μου. Όσο σωστά προσπάθησα να πάρω τις στροφές δεν μπορώ να βελτιώσω το χρόνο μου. Θα είμαι περίπου 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από το καλύτερό μου πέρασμα και αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσω από την τελευταία θέση. Σίγουρα θα μου πείτε τώρα γιατί δεν άλλαξες κυβότητα ταχυτήτων. Επειδή το ξέχασα. Το ξέχασα και θα μπορούσα να είχα αλλάξει το κυβότητα ταχυτήτων και έτσι να μην ρισκάρω να μου παρουσιαστούν προβλήματα στον αγώνα. Βλέπετε εδώ την τελική κατάταξη. Ο teammate μας, ο Schwartzman, τερμάτισε στη 18η θέση, περίπου μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορος από εμένα. Δείχνει καλά ότι τα πάει ο Schwartzman στις κατατακτήρες δοκιμές, αλλά στον αγώνα, επειδή εκμεταλλεύομαι και κάποια μικρά κολπάκια όπως ξέρετε στην εκκίνηση που ξέρω πού θα τοποθετηθούν τα μποτάκια και έτσι εκμεταλλεύομαι αυτό το κόλπο για να μπορέσω να τους προσπεράσω. Γι' αυτό πάντα τα πάω εγώ λίγο καλύτερα στον αγώνα από τον Schwartzman. Περιμένουμε ότι θα βρούμε έναν teammate που θα τα πάει και στις κατατακτήρες αλλά και στον αγώνα πάρα πολύ καλά. Αυτό εννοείται στο μέλλον όταν θα έχουμε περισσότερα λεφτά. Όσον αφορά τον αγώνα, ο αγώνας θα είναι στεγνός. Ελπίζουμε ότι δεν θα παρουσιαστούν προβλήματα. Ελπίζουμε σε μια τυχερή στιγμή, όπως κάποιο safety car τοποθετημένο στην σωστή χρονική στιγμή, για να μπορέσουμε να κλέψουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί κατά τα άλλα στην συγκεκριμένη πίστα δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάποια στρατηγική με τα ελαστικά, γιατί όλοι θα επιλέξουν την ίδια στρατηγική, είτε θα ξεκινήσουν με μαλακά και μετά θα βάλουν σκληρά, είτε θα ξεκινήσουν με μαλακά και μετά θα βάλουν μεσαία. Υπάρχουν νομίζω κανένα δύο οδηγοί
που θα ξεκινήσουν με μεσαία και αυτοί στη συνέχεια θα βάλουν σκληρά ελαστικά. Για μένα είναι λάθος αυτή η στρατηγική να ξεκινάς με μεσαία και να βάζεις σκληρά, αλλά είναι επιλογή τους. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε που κάθε φορά εμείς θα έχουμε πιο γρήγορα ελαστικά από αυτούς τους οδηγούς και να μπορέσουμε να τους προσπεράσουμε. Βλέπετε εδώ και τη βαθμολογία των δύο πρωτοπόρων, τεράστια διαφορά από τους πρώτους δύο από τον τρίτο. Η μάχη συνεχίζεται στο πρωτάθλημα οδηγών. Στους κατασκευαστές νομίζω σε αυτόν τον αγώνα θα κλειδωθεί και μαθηματικά και θα το πάρει πλέον η Mercedes και πλέον θα γίνουν για άλλη μια φορά πρωταθλητές. Νομίζω μπορούμε να πάμε να δούμε από ποια θέση θα ξεκινήσουν όλοι οι οδηγοί, να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που έχουν πάρει κάποιες ποινές και να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ποινές να κερδίσουμε κάποιες θέσεις στην εγκίνηση. Σήμερα έχουμε στην pole position τον Lewis Hamilton, δεύτερος Valtteri Bottas. Μετά από πάρα πολύ καιρό βλέπουμε επιτέλους τον Lewis Hamilton στην pole position. Έχει μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει βαθμούς από τον Valtteri Bottas, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη ο Lewis Hamilton για να μειώσει από τον Valtteri Bottas. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν περίεργες ανακατατάξεις στην εγκίνηση. Κάποιοι είναι πιο γρήγοροι, πιο αργοί και αυτό είναι επειδή πάρα πολλοί οδηγοί έχουν ποινές. Μάλλον πολλοί οδηγοί έχουν κάνει αλλαγή κινητήρα και σήμερα βλέπετε Schwartzman στην 15η θέση, έχει κερδίσει 3 θέσεις, άρα αυτό σημαίνει και εγώ έχω κερδίσει θέσεις. Βλέπετε εδώ 18ος. Πάρα πολύ καλό αυτό, έχουμε 4 οδηγούς πίσω μας και σίγουρα αυτό θα μπορέσει να είναι υπέρ μας, να έχουμε να περάσουμε λιγότερα μονοθέσια στην εγκίνηση, γιατί μετά πρέπει να δούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα αν έχουμε καλό ρυθμό. Όσον αφορά τη στρατηγική, όπως σας είπα, η στρατηγική θα είναι ενός pit stop. Θα ξεκινήσω με τα μαλακά ελαστικά, στη συνέχεια θα βάλω μεσαία ελαστικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη στρατηγική. Ελπίζουμε σε μια τυχερή στιγμή, ελπίζουμε να έχουμε καλό ρυθμό και όπως πάντα να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο εδώ στην αρχή του βίντεο. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για την εγκίνηση για το Grand Prix της Ιαπωνίας. Και είμαστε στην εγκίνηση για το Grand Prix της Ιαπωνίας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε πολύ μέτρια. Αμέσως μπαίνει στην επίθεση ο Οκόν και έχει περάσει μπροστά. Εγώ κολλάω πίσω από τον Ράσελ να πάρω τα κενά. Θέλω να κρατήσω την εσωτερική στην πρώτη στροφή. Αλλά εδώ με μπλοκάρει και ο Ράσελ και ο Οκόν. Βρίσκω ένα κενό εδώ και χώνομαι από την εσωτερική δίπλα-δίπλα με τον Σάιντ. Βγαίνω και λίγο εκτός πίστας. Ευτυχώς δεν είχαμε επαφή εδώ με τον Σάιντ. Κατάφερα όμως να κρατήσω πίσω μου τον Ράσελ και τον Οκόν. Ο Οκόν που είχε πάρα πολύ καλή εγκίνηση και τώρα βλέπετε εδώ μπροστά μας γίνεται ένα μικρό τρενάκι δίπλα-δίπλα την ώρα που ο Ράσελ προσπαθεί να ρίξει μια ματιά εδώ από την εξωτερική. Εκμεταλλεύεται την κατάσταση ο Οκόν και τον προσπερνάει. Όχι, ακόμα είναι ρόδα με ρόδα ο Ράσελ με τον Οκόν. Προσπαθεί να το παλέψει εκεί ο Ράσελ, αλλά έχει καλύτερο μονοθέσιο ο Οκόν και τον προσπερνάει. Και πλέον είναι ο Οκόν πίσω μου. Μπροστά μου όμως βλέπετε ότι είναι ο Σάιντ και πιο μπροστά είναι ο teammate μου που φαίνεται ότι τον καθυτερεί τον Σάιντ. Και ίσως θα μπορέσω εδώ στην επόμενη φουρκέτα την αριστερή να κάνω ένα dive bomb και να περάσω τον Σάιντ και να περάσω και τον Schwartzman. Και εδώ προσπαθώ να βουτήξω τα φρένα και τον Αλόνσο. Έχουμε μια μικρή επαφή. Ο Schwartzman από την εξωτερική έχει καλύτερη πρόσβαση και περνάει μπροστά. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποια ζημιά ευτυχώς από την επαφή που είχαμε με τον Αλόνσο. Ήθελα να εκμεταλλευτώ εκεί την κατάσταση, γι' αυτό άργησα τόσο πολύ. Ο Αλόνσο έκλεισε πολύ έξυπνα και κράτησε τη θέση του και έτσι έχασα και την θέση που κέρδισα απέναντι στον Schwartzman. Τουλάχιστον πέρασα τον Sainz και τώρα πρέπει να δούμε αν θα μπορέσουμε να περάσουμε τον Schwartzman όσο πλησιάζουμε τώρα προς το τέλος του πρώτου γύρου. Εδώ βλέπετε παίρνω τα κενά από τον Schwartzman, έχω ανοιχτό το ERS, αρχίζω και τον πλησιάζω πάρα πολύ γρήγορα εδώ στην γρήγορη αριστερή στροφή της πίστας. Είμαι πολύ κοντά στον Schwartzman, αλλάζω γραμμή και εδώ θα το κάνω τη βουτιά γιατί ήταν πολύ μεγάλη απόσταση από τον Schwartzman στον Αλόνσο και ήξερα ότι έχω κενό άμα έχανα τα φρένα εντελώς και έτσι το πέρασα πάρα πολύ άνετα. Την ώρα που βλέπετε ότι ο Leclerc έχει μπει, μάλλον να κάνει αλλαγή αεροτομής, πρέπει να έχει κάποια επαφή με κάποιον οδηγό και νομίζω μπροστά υπήρχε επαφή ανάμεσα σε Verstappen και Pérez και ακούστηκε ξανά μια επαφή εκεί. Έχουμε επαφή Verstappen και Pérez. Οι δύο teammates είχαν επαφή και νομίζω ο Pérez τώρα έχει ζημιά στην αεροτομή και θα αναγκαστεί να κάνει και αυτός pit stop. Αν κάνει pit stop, αυτό σημαίνει ότι και να κάνει τώρα pit stop θα χρωστάει άλλο ένα pit stop μέχρι το τέλος και έτσι θα κερδίσουμε σίγουρα μία θέση. Schwartzman βλέπετε ότι είναι κολλημένος πίσω μου, ο Αλόνσο μπροστά μας με μεσαία ελαστικά. Για την ώρα έχει απομακρυνθεί λιγάκι ο Αλόνσο. Δεν ξέρω αν έχουμε τελικά ζημιά από την επαφή που είχαμε με τον Αλόνσο, γιατί νιώθω ότι ζορίζεται λιγάκι το μονοθέσιο μέσα στις στροφές. Στο γράφημα δεν είχε δείξει ότι έχουμε ζημιά και αυτό σίγουρα θα το μάθουμε όταν θα μπούμε στο pit lane. Αν η ομάδα μας αλλάξει αεροτομή, σημαίνει ότι είχαμε ζημιά. Ελπίζω να μην έχουμε ζημιά γιατί θέλω να πιάσω τον Αλόνσο που έχει πιο αργά ελαστικά από εμένα και να προσπαθήσω να τον προσπεράσω.
Όμως βλέπετε ότι ο Αλόνσο αυτή τη στιγμή καθυστερεί λιγάκι πίσω από τον Πέρεζ, ο οποίος Πέρεζ έχει πλέον ζημιά στην αεροτομή. Πιο μπροστά έχει φύγει ο Verstappen, έχει ανοίξει λίγο τη διαφορά από τον Πέρεζ και αυτό δείχνει ότι οι οδηγοί που είναι στην ενδεκάδα είναι πολύ πιο γρήγοροι από εμένα, γιατί ήδη απομακρύνονται πολύ γρήγορα. Αλλά βλέπετε, απομακρύνεται και ο Αλόνσο μαζί με τον Πέρεζ, ο οποίος Πέρεζ έχει και ζημιά και στην ουσία ο Πέρεζ καθυστερεί αυτή τη στιγμή τον Αλόνσο. Μάλλον έχουμε πρόβλημα και αυτό με φοβίζει πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα θα φανεί στους επόμενους γύρους αν έχω καλό ρυθμό και αν μπορώ να πιάσω τον Αλόνσο. Και φτάσαμε στον ένατο γύρο. Πλέον πίσω μου είναι ο Σάινς που έχει περάσει τον Σβόρτσμαν και τα πράγματα είναι πάρα πολύ χάλια. Πρέπει να έχουμε ζημιά στην αεροτομή, γιατί δεν μπορώ να βρω καθόλου ρυθμό με τα υπόλοιπα μπουτάκια. Σάινς πίσω μου είναι σίγουρα πιο γρήγορος από εμένα. Το μόνο που τον κρατάει πίσω μου αυτή τη στιγμή, εδώ προσπαθεί να ρίξει μια ματιά, του έκλεισε την πόρτα αμέσως. Το μόνο που τον κρατάει πίσω μου αυτή τη στιγμή τον Κάρλος Σάινς είναι η τελική ταχύτητα που έχω στην ευθεία. Δεν μπορεί να με πιάσει ούτε στην ευθεία τερματισμού που έχει DRS, γιατί έχω πολύ καλή τελική ταχύτητα. Αυτό είναι που με κρατάει ζωντανός αυτή τη στιγμή. Βέβαια είμαι εκτός βαθμών, αλλά δεν με πειράζει, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να τερματίσω μπροστά από αρκετά μονοθέσια ώστε να το θεωρήσω ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι το μόνο που με κρατάει ζωντανό αυτή τη στιγμή, η τελική ταχύτητα. Μέσα στροφές είναι και λίγο δύσκολο σε αυτή την πίστα κάποιος να κάνει προσπέραση, γι' αυτό και καταφέρνω και κρατάω τον Σάινς, αλλά νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ αργός και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει η ώρα να κάνουμε την δική μας αλλαγή ελαστικών, να δούμε αν η ομάδα θα κάνει αλλαγή αεροτομής. Αν δεν κάνει αλλαγή αεροτομής, πολύ απλά εγώ σήμερα δεν έχω καθόλου ρυθμό. Αλλά αν γίνει η αλλαγή αεροτομής και μετά βρίσκω από το πουθενά ρυθμό, σημαίνει ότι πάντα υπήρχε ρυθμός και θα μπορούσα να είχα φέρει ένα πολύ πιο θετικό αποτέλεσμα. Στο τέλος του 10ου γύρου τώρα που μπήκαμε, θα έρθει η ώρα να κάνουμε τη δική μας αλλαγή ελαστικών και αναμένω να δω τι θα κάνει η ομάδα. Γιατί πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί δεν μπορούμε να τρέξουμε έτσι. Ζορίζουμε πάρα πολύ μέσα στις στροφές. Και πάμε κατευθείαν στο τέλος του 10ου γύρου. Μπαίνουμε τώρα μέσα στο pit lane. Βλέπετε ότι μπαίνει και ο Sainz τώρα, να δούμε τι ελαστικά θα βάλει και ο Sainz. Θα δούμε αν θα κερδίσουμε τη μάχη στο pit lane, αν δεν γίνει αλλαγή αεροτομής. Θα το δούμε τώρα, εμείς είμαστε στο βάθος, η ομάδα μας περιμένει και βλέπω έναν μηχανικό με αεροτομή στα χέρια. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει αλλαγή αεροτομής. Είχαμε τελικά ζημιά στην αεροτομή και τώρα θα μάθουμε αν αυτή η ζημιά που δεν το έδειχνε στο γράφημα ήταν αυτό που ξεχώριζε, που μας έκανε να έχουμε τόσο κακό ρυθμό. Τώρα θα βρεθούμε σίγουρα στην τελευταία θέση, θα χάσουμε τη θέση μας και από τον Πέρες και τον Leclerc και σίγουρα δεν είναι και η καλύτερη εικόνα. Ελπίζω να βρούμε ρυθμό και να μπορέσουμε να πιάσουμε έστω και ένα μονοθέσιο, τουλάχιστον να μην τερματίσουμε στην τελευταία θέση, μιας και βλέπετε ότι μπροστά μας τα μονοθέσια που είναι τουλάχιστον μέχρι την 18η θέση είναι με σκληρά ελαστικά. Θεωρητικά έχουν πιο αργά ελαστικά από εμένα και αν έχω καλό ρυθμό ίσως θα μπορέσω να τους πιάσω. Στα 2,2 δευτερόλεπτα είναι ο Σουμάχερ απόσταση από εμένα, να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον πιάσουμε. Και φτάσαμε στο τέλος, βασικά στο μέση του 12ου γύρου, κοντεύομαι προς το τέλος του 12ου γύρου και βλέπετε ότι έχω φτάσει το Σουμάχερ και το Λατίφι. Από το πουθενά νιώθω μέσα στις στροφές ότι πετάει το μονοθέσιο, νιώθω ότι έχουμε φοβερό ρυθμό και ίσως τώρα θα μπορέσω να προσπεράσω και το Σουμάχερ που βλέπετε τον πλησιάζω εδώ στην πίσω ευθεία της πίστας. Μόνο με το ERS εδώ προσπαθώ να ρίξω μια ματιά από την εξωτερική, δεν το καταφέρνω αλλά είμαι πολύ κοντά και στο τελευταίο σικέν εδώ θα βουτήξω τα φρένα από την εσωτερική. Εδώ ακουμπήσαμε ελάχιστα με το Λατίφι. Ευτυχώς νομίζω δεν έχουμε ζημιά στην αεροτομή. Δεν έχουμε ζημιά, ευτυχώς δεν σπάσαμε πάλι την αεροτομή και τώρα είμαι κολλημένος πίσω από τον Λατίφι. Θα έχουμε το DRS εδώ στην μεγάλη ευθεία τερματισμού. Κολλάω πίσω, το αλλάζω γραμμή από τη δεξιά πλευρά εσωτερικά από στην πρώτη στροφή. Βουτάω στα φρένα, περνάω και το Λατίφι. Δύο θέσεις μέσα σε τρεις στροφές. Πάρα πολύ καλά, έχω πολύ καλό ρυθμό. Νιώθω ότι πετάει το μονοθέσιο μέσα στις στροφές και από ό,τι φαίνεται τελικά υπήρχε ρυθμός σε αυτόν τον αγώνα. Απλά η επαφή που είχαμε στην αρχή με τον Αλόνσο είναι που μας κατέστρεψε τον αγώνα. Και βλέπετε εδώ, ο Πέρες και ο Κον έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ πίσω από τον Σβόρτσμαν και τώρα ίσως θα μου δοθεί εμένα η ευκαιρία να τους προσπεράσω στο τέλος του 15ου γύρου. Και εδώ βλέπετε είμαι πολύ κοντά στον Πέρες, αλλάζω γραμμή, χώνομαι από τη δεξιά πλευρά. Εδώ είμαστε ρόδα με τον Πέρες, πρέπει να το αφήσω λίγο χώρο, του κλείνω εδώ όμως την πόρτα στα μούτρα και τον προσπερνάω τον Σέρχιο Πέρες που ξέρω ότι έχει πιο γρήγορο μονοθέσιο. Όσο ήταν πίσω από τον Σβόρτσμαν έπρεπε να εκμεταλλευτώ ότι ο Σβόρτσμαν τους καθυστερούσε και αυτόν και τον Οκόν και κατάφερα τουλάχιστον τον Πέρες. Να δούμε αν θα συνεχίσει
αυτή η καθυστέρηση του Σβόρτσμαν, να πιάσω και τον Οκόν, να τον προσπεράσουμε και αυτόν και να κερδίσουμε και άλλη μία θέση. Δείχνουμε ότι έχουμε πολύ καλό ρυθμό και πάμε κατευθείαν στο τέλος του ίδιου γύρου. Βλέπετε ότι στην πίσω ευθεία είμαι πίσω από τον Οκόν και ίσως θα μπορέσω να τον προσπεράσω εδώ στο τελευταίο CK. Είμαι πάρα πολύ κοντά εδώ. Αυτός προσπαθεί να συγκλίσει προς τα δεξιά. Εγώ επιμένω πιο δεξιά. Χώνομαι από την εσωτερική, μπαίνοντας στην προτελευταία στροφή εδώ. Είχαμε και μία μικρή επαφή. Είχαμε και μία μικρή επαφή με τον Οκόν που επέμενε εκεί στην έξοδο από το CK, από την εσωτερική πλευρά. Θα το δείτε εδώ σε replay τι έχει γίνει. Χώνομαι εγώ εδώ από τα δεξιά. Επιμένει εδώ ο Οκόν, του κλείνω την πόρτα στα μούτρα. Ακούμπησε και λίγο πάνω στο κέρβ εδώ. Ήταν δικό μου θέξιμο. Βλέπετε όμως το έσωσε ο Οκόν. Έχασε όμως τη θέση του από εμένα και από τον Σέρχιο Πέρες. Και τώρα μπροστά μου είναι ο Σβόρτσμαν. Θα επιμείνω να τον φτάσω και αυτόν, να τον προσπεράσουμε και αυτόν. Και μετά να βάλουμε στόχο να πιάσουμε και το Μάζεπιν που δεν είναι πάρα πολύ μακριά και ίσως θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και άλλες θέσεις. Από ό,τι φαίνεται είχαμε πολύ καλό ρυθμό και ίσως αν δεν είχα την επαφή στην αρχή με τον Αλόνσο θα μπορούσα να τον είχα πιάσει μέχρι το πρώτο pit stop. Προς το τέλος του 17ου γύρου, στον ίδιο γύρο που ήμασταν στην αρχή που πέρασα τον Οκόν, τώρα βλέπετε ότι θα κάνω εδώ την κίνηση στο Σβόρτσμαν. Προσπαθώ να τον στριμώξω, πατάω λίγο εκτός πίστας, επιμένει ο Σβόρτσμαν και έχουμε μια μικρή επαφή. Πολύ περίεργο που επέμενε ο teammate μου, αλλά κατάφερα να τον προσπεράσω, πήρα και τον DRS από αυτόν και πλέον κυνηγάμε τον Νικίτα Μάζεπιν. Και φτάσαμε στον 19ο γύρο προς το τέλος. Δύο γύρους αργότερα είμαστε και βλέπετε ότι πλέον είμαι πίσω από τον Μάζεπιν. Τον πλησιάζω εδώ φτάνοντας το τελευταίο σικέιν. Χώνομαι από την εσωτερική φρενάροντας πιο αργά από τον Μάζεπιν και τον προσπερνάω πάρα πολύ άνετα. Αυτός δεν επέμενε σαν τον Σβόρτσμαν και τον Οκόν και τον πέρασα και πλέον μπροστά μου στα 2,4 δευτερόλεπτα είναι ο Ράσελ. Πλησιάζουμε βέβαια προς το τέλος του αγώνα. Θα έχω και φθορά στα ελαστικά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το πιάσω, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Να δούμε όμως ένα replay εδώ. Κάτι που έχει γίνει στον ίδιο γύρο όσο παλεύαμε με τον Μάζεπιν. Ο Τζοβινάτσι εδώ σε μία μάχη με τον Λάντο Νόρις και τον Γκάσλι. Βλέπετε εδώ δίνουν μάχη τα τρία μονοθέσια. Ο Τζοβινάτσι προσπαθεί να περάσει από την εξωτερική, μετά από την εσωτερική τον Γκάσλι. Πατάει εκεί πάνω στο κέρμπ, χάνει την ισορροπία του μονοθεσίου και δυστυχώς βγαίνει εκτός και χάνει πάρα μα πάρα πολλές θέσεις. Και τώρα δίνει μάχη με τον Λεκλέρ. Και εδώ βλέπετε ξανά από ομπόρτ του Τζοβινάτσι πώς πάλευε εδώ με τον Γκάσλι, ρόδα με ρόδα. Εδώ πατάει πάνω στο κέρμπ, αυτό που έλεγα ότι αν πατάμε πάνω στο κέρμπ σε αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Δεν έχει σημασία, απλά ήθελα να σας το δείξω ότι και τα μπουτάκια κάνουν λάθος με τα κέρμπ και βλέπετε ότι φτάσαμε πλέον στο τέλος του 24ου γύρου. Κατάφερα να φτάσω το Ράσελ και τώρα στην ευθεία τερματισμού θα έχω τον DRS από το Ράσελ και ίσως θα μπορέσω να τον απειλήσω. Εδώ θα κολλήσω πίσω του, θα πάρω τα κενά από το Ράσελ. Αρχίζω, τον πλησιάζω, έχω και το DRS ανοιχτό. Αυτό συγκλίνει λίγο προς τα δεξιά. Εγώ ακόμα πιο δεξιά έχω την εσωτερική στην πρώτη στροφή και θα τον προσπεράσω πάρα πολύ άνετα. Και πλέον ελέγχω τη στροφή και είμαι μπροστά από τον George Russell. Κέρδισα άλλη μία θέση. Ανέβηκα πλέον στη 14η θέση, γιατί είχαμε και εγκατάλειψη από τον Λάντο Νόρις. Ο Τζοβινάτσι έχασε τη μάχη με τον Λεκλέρ, αλλά έχουν φύγει πάρα πολύ μακριά αυτοί και δεν μπορώ να τους φτάσω, εννοείται, μέχρι το τέλος. Έχουμε ακόμα 2,5 γύρους μέχρι να πέσει η καρό σημαία. Όμως δείχνουμε ότι είχαμε το ρυθμό. Είχαμε το ρυθμό, σίγουρα θα μπορούσαμε να παλέψουμε για κάτι καλύτερο αν δεν είχαμε τη ζημιά. Και πάμε κατευθείαν στον τελευταίο γύρο. Πλέον βλέπετε ότι είμαι στα 1,4 δευτερόλεπτα από τον Πέρες. Ο Πέρες που ζορίστηκε αρκετά να περάσει το Ράσελ και δείχνει ότι έχει φοβερό ρυθμό. Πιθανόν κιόλας να με πιάσει τώρα στον τελευταίο γύρο. Αλλά νομίζω θα μπορέσω να τον κρατήσω πίσω μου γιατί έχω την τελική ταχύτητα. Βλέπετε ότι ο Λούις Χάμιλτον πήρε και την νίκη. Αλλά νομίζω το ταχύτερο γύρο το πήρε ο Βάλτερ Μπότας. Πάλι καλά όμως ο Λούις Χάμιλτον πήρε νίκη και κατάφερε να μειώσει λίγο από τον Βάλτερ Μπότας. Βλέπετε όμως ότι ο Πέρες με έχει φτάσει πλέον. Έχω αρκετά μεγάλη φθορά στα ελαστικά. Ο Πέρες που είναι με πιο φρέσκα μεσαία ελαστικά σίγουρα είναι πιο γρήγορος και επειδή έχει και ένα πιο γρήγορο μονοθέσιο και ίσως θα μπορέσει να με απειλήσει τώρα στον τελευταίο γύρο. Ελπίζω να μην με προσπεράσει, όχι ότι παλεύουμε για βαθμούς, αλλά για το γόητρο θέλω να τερματίσω μπροστά από την Red Bull του Πέρες. Έχουμε ακόμα λίγες στροφές, έχουμε τη μεγάλη πίσω ευθεία της πίστας όπου εκεί ελπίζω να έχουμε την τελική ταχύτητα. Έχω κρατήσει και λίγο ERS για την πίσω ευθεία γιατί ήμουν σίγουρος ότι κάποιος μπορεί να με απειλήσει και εδώ κάνω λίγο λάθος, ανοίγω την γραμμή μου και ο Πέρες από τα αριστερά προσπαθεί να κάνει την κίνηση. Είμαστε ρόλο με ρόδα τώρα με τον Πέρες στην πίσω ευθεία. Να δούμε αν θα έχουμε την τελική να τον προσπεράσουμε ξανά και να τον αφήσουμε πίσω μας. Και ναι, έχουμε την τελική. Αφήνουμε πίσω την Red Bull. Ευτυχώς δεν έκανα μεγαλύτερο το λάθος και να έχανα τη θέση από τον Πέρες που αυτό ακριβώς δεν ήθελα να συμβεί. Μπαίνουμε τώρα στην τελευταία στροφή. Τώρα θα βγούμε από την τελευταία στροφή. Θα τερματίσουμε στην 14η θέση. Ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν θα πάρουμε βαθμούς σήμερα, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμά μου. Γιατί εκεί που είχα απογοητευτεί και έλεγα ότι δεν υπάρχει ρυθμός και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αεροδυναμική,
όλα στρώσανε με μια αλλαγή αεροτομής. Είχαμε τη ζημιά, βέβαια στις κατακτήρες δεν εξηγείται, γιατί στις κατακτήρες δεν είχα κάποια ζημιά στην αεροτομή. Στις κατακτήρες απλά ήμουν πάρα πολύ κακός εγώ. Φαίνεται ότι στον αγώνα είχα το ρυθμό, υπήρχε από την αρχή ο ρυθμός και γενικά οι δυνατότητες από το μονοθέσιο να πάει πάρα πολύ καλά. Και σίγουρα σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε διεκδικήσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν μας δόθηκε η ευκαιρία, δεν πειράζει. Αποδείξαμε ότι βρέθηκε η λύση στο πρόβλημα που μας παρουσιάστηκε και μπορέσαμε να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Μεγάλος νικητής όμως, όπως είδατε, ο Lewis Hamilton, δεύτερος είναι ο Valtteri Bottas, δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν ο τρίτος. Πρωταθλητές πλέον και οι Mercedes μαθηματικά το έχουν κλειδώσει και εδώ βλέπετε Lewis Hamilton μεγάλος νικητής, δεύτερος ο Valtteri Bottas και τρίτος ο Daniel Ricciardo με την McLaren. Ο Daniel Ricciardo συνεχίζει τρίτος στη βαθμολογία, νομίζω είναι άνετος στην τρίτη θέση, δεν κυνηγάει κάτι άλλο, δεν μπορεί να κυνηγήσει τους πρώτους δύο. Εδώ πανηγυρί για τους τρεις πρώτους οδηγούς. Και εννοείται και από εμάς πρέπει να μελετήσουμε το μονοθέσιό μας, πώς θα το κάνουμε πιο καλό και πώς θα σιγουρέψουμε ότι σε κάθε αγώνα θα μπορέσουμε να παλέψουμε για βαθμούς, γιατί όπως φαίνεται δεν έχουμε σταθερότητα στο να παλέψουμε για βαθμούς. Εδώ βλέπετε τελική κατάταξη, σήμερα θα χάσω στη βαθμολογία από τον Γκασλί, θα με προσπεράσει γιατί τερμάτισε τέταρτος ο Γκασλί και πήρε 12 βαθμούς, εγώ δεν πήρα ούτε έναν βαθμό. Δεν μας πειράζει αυτό, βλέπετε και τον Σβουάρτσμαν που τερμάτισε στην 18η θέση, έχασε 3 θέσεις από την αρχή του αγώνα. Ο Σβουάρτσμαν, όπως και ο Αλέζη που είχαμε στην αρχή της σεζόν σαν teammate, δεν τα πάνε καθόλου καλά και μάλλον προς το τέλος της σεζόν θα πρέπει να κοιτάξουμε για άλλον teammate, να έχουμε έναν πιο καλό teammate ο οποίος μπορεί να παλέψει. Βλέπετε εδώ την βαθμολογία για εμένα είναι 53 βαθμούς και σήμερα με πέρασε ο Γκασλί που είναι πλέον στους 61 βαθμούς. Βαθμολογία για τις ομάδες παραμένει ίδια, εμείς δεν κυνηγάμε κάτι άλλο εκτός από 7η θέση και αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη σεζόν, πιστεύω. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ να συνεχίσω αυτή τη σειρά. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!